Βασιλιάδη. Καλά όλα για τον ΤΑΠ, αυτά που ξέρουμε. Τελευταία όμως έχουμε χάσει τα ίχνη των εξελίξεων για την πλωτή πλατφόρμα LNG που ετοίμαζε να χτίσει ΔΕΠΑ στην Καβάλα. Ναι, ξέρετε ότι υπάρχουν δηλώσεις της ΔΕΠΑ ότι θα επανέλθει το Σεπτέμβριο, όπου τότε θα ήταν έτοιμη, ο Σεπτέμβριος όμως ήδη φεύγει, θα ήταν έτοιμη και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν την είδαμε ακόμη. Η άποψή μου βέβαια είναι ότι θα ενταθούν οι πιέσεις σχετικά με τη δημιουργία μονάδων LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω των εξελίξεων κυρίως στην Ουκρανία και των διενέξεων που υπάρχουν γύρω από τους ενεργειακούς αγωγούς. Η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί η Ευρώπη μεγάλες εναλλακτικές πηγές για φυσικό αέριο, άρα μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την ΔΕΠΑ με τη μελέτη, η οποία κάποτε πρέπει να ετοιμαστεί, να κατατεθεί στους φορείς και στην κοινωνία, προκειμένου να λάβουν γνώση για το μέγεθος και το περιεχόμενο αυτού του εγχειρήματος. Αλλά η άποψη είναι αυτή που εκφράστηκε από το συλλαλητήριο, ότι δεν είμαστε αντίθετοι στο LNG, αντίθετοι σε δημιουργία μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Διαφωνούμε με τη χωροθέτηση. Άρα, νομίζω ότι πολύ επιγραμματικά μπορώ να πω ότι σε αναμονή της έλευσης της ΔΕΠΑ με τις μελέτες της, θα ζητήσουμε μια εναλλακτική χωροθέτηση μιας τέτοιας μονάδας έξω από τον κόλπο της Καβάλας. Εάν έρθουν με τέτοια πρόταση, ασφαλώς θα τη δούμε θετικά. Η εξέλιξη που είδαμε χτες και σήμερα με την ανανέωση για έναν χρόνο της σύμβασης με την ενεργειακή για την αξιοποίηση της φυσικής αποθήκης φυσικού αερίου, θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη για το... Ναι, σε αυτό το θέμα ναι, βεβαίως. Είναι μια θετική εξέλιξη, ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον αυτή η ελπίδα ότι μπορεί να προκύψει μέσα από αυτή να αξιοποιήσει κάτι θετικό για την περιοχή μας, για την τοπική κοινωνία. Αυτό πιστεύετε ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν εντός εισαγωγικών διαπραγματευτικό όπλο σε οποιασδήποτε συζητήσεις? Ασφαλώς.